περιβάλλον της Σιμώτης. Προς το φταίω την εξηγήτητα του νοσοκομείου και ζήσαμε να της παρασκευθεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα. Σήμερα έκανε το χειρουργείο και τόσο ο Δήμος όσο και ο Σύλλογος Εργαζομένων εκείς διέλυσαν ένα για τις ανάγκες της επέμβασης. Λυπηθήκαμε όλοι μας με το αρχικές συμβάν και η πρώτη σκέψη ήταν η παροχή κάθε καλύτερης εξυπηρέτησης στην εργαζόμενη μας. Να αναφέρω μονάχα ότι το πρωτοφόρο το οποίο διπλάκει στο ατύχημα είναι πρωτοφόρο μιας γενιάς, παραλήφθη στο Δήμο του 2018 και την 1η Μαρτίου του 2024 είχε μεταφερθεί για τεχνικό έργο στο συνεργείο για εξαγωγή και αλλαγή χειρόφρενων και φούσκας και για την επισκευή καλωδίωσης στην υπερκατασκευή. Το πρωτοφόρο επέστρεψε μετά από τον έργο του συνεργείου στις 5 Μαρτίου 2024, αφού είχαν υπάρξει τεχνικές εργασίες και κατάστασης. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία παρατήρηση στο δελτίο ημερήσια κίνηση από τον συγκεκριμένο οδηγό, ούτε από άλλους οδηγούς που μιλήθηκαν από τον πρωτοφόρο, ούτε δηλώθηκε κάποια βλάβη. Για να γίνει απολύτως ξεκάθαρο τι συνέβη και ποιος έχει την ευθύνη για το εργατικό ατύχημα, διατάχθηκε από μεριάς της Δημοτικής Αρχής ένοχη διοικητική εξαίρεση. Ταυτόχρονα φυσικά τρέχει η προανάκριση από ενέργειες της Αγγλίας του ΑΠΑ και του Νόμου της Βοηθείας της Αθηνικής Διεύθυνσης Ελληνικής. Η ασφάλεια των εργαζομένων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους είναι κρίσιμο ζήτημα για την Δημοτική Αρχή, για όλους μας και ουδέποτε δόθηκε η παραμικρία στο αφορμή για την αφήξη. Γι' αυτό και παρακολουθούμε στενά την υπόθεση και βεβαίως ερχόμαστε να κατασταθεί άμεσα η υγεία της εργαζόμενης, να μην ξανασυμβάνουν τα περιστατικά που παραλύουν να είχαν τραγική κατάληξη. Σε επιρροή από τα δημοτική του νοσοκομείου, για το αποτέλεσμα του χειρουργείου, η οποία εξελίχθηκε ομαλά, έγινε πριν από λίγες ώρες που προχώθηκε και μάλιστα η φυσιοθεραπεία της συγκεκριμένης εργαζόμενης θα χρειαστούν